Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ήρθατε ξανά πίσω στο κανάλι μου, είμαι η Ζωή και καλώς ήρθατε. Λοιπόν, σήμερα με βλέπετε ότι είμαι όρθια και γι' αυτό μπορώ και κινούμαι περισσότερο, διότι σας έχω βάλει πάνω στο κρεβάτι μου και ήθελα λίγο να είμαστε στη διαφορετική θέση, αλλά βλέπω ότι πάνω που είναι η λάμπα πρέπει να βάλω και κάτι άλλο να χτυπάει και από εδώ. Να θα κάτσω κάπως έτσι για να είμαστε λίγο κάπως καλύτερα. Αυτό το μακιγιάζ εδώ πέρα είναι πολύ έντονο, είναι ένα σμόκι. Θα το κάνω στο κανάλι μου με το που βρω χρόνο. Ακόμα η εξεταστική μου δεν έχει τελειώσει, έχω άλλα δύο μαθήματα που είναι πρακτικά. Αλλά εντάξει, είχα λίγο χρόνο, βρήκα λίγο χρόνο και γι' αυτό είπα να γυρίσω ένα βίντεο. Θα σας δείξω τα αγαπημένα μου του 2 του Ιανουαρίου του 2018. Έχω 4 πράγματα. Το τέταρτο θα σας το δείξω σε φωτογραφία, διότι είναι αυτή τη στιγμή στο μπάνιο μου, οπότε είναι λίγο δύσκολο. Και θα ξεκινήσω με skincare products, γιατί δεν σας έχω δείξει και πάρα πολλά προϊόντα περιποίησης, διότι επειδή είχα ακμή και τώρα ξανά έβαλα κάτι σπιθουράκια, ακολουθούσα την αγωγή που μου είχε δώσει η δερματολόγος μου. Οπότε και γι' αυτό θα σας έδειχνα. Αν είχα κάποια κρέμα, ναι, τότε okay, το έδειχνα, αλλά από εκεί και μετά σταμάτησα, γιατί δεν είχα κάτι που πήγα να το πάρω μόνιμο, αλλά μου το έδωσε η δερματολόγος μου, γιατί είτε είχα ξηροδέρμα, είτε είχα πολύ λιπαροδέρμα, οπότε δεν ήξερα αν χρειάζεται να σου το δώσω σε συνταγή γιατρού ή μπορείς και από μόνο σου, οπότε γι' αυτό. Τέλος πάντων, πήγα και πήρα αυτήν εδώ την κρέμα από την Natura Siberica. Είναι η Sephora Japonica Day Cream. Έχει SPF 15. Αυτό εδώ πέρα είναι το χάρτινο σακουλάκι. Η Natura Siberica είναι γνωστή εταιρεία. Έχει πάρα πολύ καλά προϊόντα για περιποίηση από τα μαλλιά, από το σώμα, από το πρόσωπο, τα πάντα. Εγώ ήθελα να πάρω μια κρέμα που είναι για μεικτή επιδερμίδα, γιατί πότε έχω πάρα πολύ έντονη λιπαρότητα και γι' αυτό βγάζω και τα σπυράκια εδώ τουλάχιστον, και πότε το νιώθω να είναι πάρα πολύ ξηρό το δέρμα. Οπότε πήγα και πήρα αυτή εδώ πέρα που είναι για μεικτή επιδερμίδα. Λέει ότι είναι μια κρέμα εμπλουτισμένη με εκχύλισμα Sephora Japonica και είναι μια τέλεια λύση για λιπαρές και μεικτές επιδερμίδες. Ελευθερία εφίστης και προσφέρει 24 ώρες συνυδάτωση και προσλαμβάνει παραγωγή σμίγματος, αφαίνοντας το δέρμα ματ με ενυδατωμένη υφή. Οπότε, ναι, έχει 10 και 45 και είναι πόσα ml, 50 ml, οπότε είναι πάρα πολύ καλή η επιλογή, πιστεύω. Εγώ αυτή την κρέμα την έχω από την ημέρα του φώτων και τώρα έχουμε πόσο Φεβρουαρίου, αλήθεια, καλό μήνα, έχουμε 10 Φεβρουαρίου, επίσης όπως σας είπα καλό μήνα, οπότε την νιώθω ακόμα πάρα πολύ βαριά και τη λατρεύω. Είναι, παρόλο που έχει όντως ματιφή, νιώθω στο δέρμα σου πάρα μα πάρα πολύ ενυδατωμένο. Μετά πήρα να την κάνω σαν συνδυασμό κρέμα ματιών και ενυδατική του προσώπου, πάλι από την Natura Siberica. Είναι η Siberia Ginger Eye Cream Gel. Είναι αυτή εδώ πέρα, αυτό είναι το χαρτί απ' έξω. Λέει είναι μια αντιρρητιδική συσφυκτική κρέμα gel ματιών για τους μαύρους κύκλους και το πρίξιμο. Θα σας πω για αυτό το πράγμα. Είναι αυτή η υδατική, αντιρρητιδική συσφυκτική κρέμα gel ματιών για τους μαύρους κύκλους, το πρίξιμο, και περιέχει συμπυκνωμένα χυλίσματα άγρων φυτών της Σιβηρίας και της Αποανατολής. Αφαιρεί τα ίχνη της κούρασης, ξεθοριάζει τους μαύρους κύκλους, αναζωογονεί και φωτίζει την περιοχή των ματιών και τα πολύμα της ρητίδας και χαρίζει ελαστικότητα. Λοιπόν, και αυτό νομίζω έχει SPF. Όχι, αυτό δεν έχει SPF. Νομίζω ότι είχε και αυτό SPF, όχι. Είναι 30 ml και η τιμή του ήταν 10,34. Νομίζω πάρα πολύ καλή τιμή από τι μου πήκε η κοπέλα. Γιατί η κοπέλα που δουλεύει στο κατάστημα μου είπε ότι συνήθως οι κρέμες ματιών δεν είναι 30 ml, αλλά είναι 20 και είναι και πιο ακριβές, οπότε
Μπίνγκο. Λοιπόν, όσο αφορά για τους μαύρους κύκλους και το πρίξιμο, πρισμένα μάτια δεν είχα ποτέ. Μαύρη κύκλη, ψηλό είχα εδώ πέρα και έβαζα κορέκτορες. Ναι, πότε βλέπω μια βελτίωση αυτή εδώ πέρα τους μαύρους κύκλους και πότε δεν το βλέπω. Αλλά περισσότερες φορές είναι ότι βλέπω μια διαφορά, ότι δεν είναι τόσο έντονη η δική μου μαύρη κύκλη. Επίσης είναι για νεανική επιδερμίδα, δεν είναι τόσο βαριά, γιατί είμαι 19 χρονών και είπα δεν θέλω να είναι πολύ βαριά η κρέμη που θα μου δώσεις, διότι δεν έχω τόσο ανάγκη, απλά προσέχω για να έχω. Οπότε είναι πολύ καλή, όπως είπα, για τις ρητίδες νομίζω και κάτι εκεί κάνει. Ένα τσίκ, απαλά, αλλά εγώ πιο πολύ το ήθελα για τους μαύρους κύκλους και για τις ρητίδες, η αλήθεια είναι, αλλά και για τους μαύρους κύκλους, γιατί έβαζα κορέκτορα, αλλά σήμερα που βάφτηκα δεν έβλα τόσο δυνατό κορέκτορα ώστε την κάλυψη που έβαζα τέλος πάντων πριν λίγο καιρό. Βέβαια είναι σε... και τις δύο κρέμες τις ελέγχω, τις τσεκάρω ακόμα, γιατί μπορεί να αλλάξει κάτι στον οργανισμό μου, κάτι που ναι μεν τώρα μου αρέσει, αλλά στη συνέχεια μην μου αρέσει. Αλλά μέχρι στιγμής είναι τα αγαπημένα μου και οι τιμές πάρα πολύ καλές και τέλεια. Το επόμενο μου αγαπημένο είναι από την Erendue, αυτό εδώ πέρα, το μολύβι. Είναι η απόχρωση Lasting Contour I01. Τρελαίνομαι. Είναι ένα κατάμαυρο μολύβι. Είναι αυτή τη στιγμή που φοράω στα μάτια μου. Το έχω βάλει και πάνω και από κάτω. Δείτε. Καταρχήν δείτε πόσο μαλακό είναι. Είσαι που το ακούμπησα και γράψει. Λοιπόν, κρατάει πάρα πολύ. Εγώ είμαι έτσι βαμμένη από τις... Τέλειωσα τέλος πάντων το μακιγιάζ μου γύρω στις 5 και τώρα είναι 10 και 10 το βράδυ. Και είναι λες και το έχω τοποθετήσει τώρα. Έχει καθίσει πάρα πολύ καλά. Αυτό είχα πει μαζί με τη μάσκαρα που ήταν μαζί στα σετ, ότι θα γινούσα βίντεο και θα σας το έδειχνα. Αλλά δεν το έκανα γιατί ήθελα να το δοκιμάσω και δεν γινόταν να κρατηθώ άλλο. Αλλά θα κάνουμε ένα βίντεο που θα χρησιμοποιούμε το μολυβάκι, εννοείται. Τη μάσκαρα δεν την έχω χρησιμοποιήσει. Οπότε το μολυβάκι που το τοποθέτησα την πρώτη φορά, είδα ότι ήταν πολύ μαλακό, πολύ δηλαδή σε που κουμπούσε το μάτι μου και έγραφε. Και όταν έφυγα από το σπίτι που ήταν γύρω στις 2.30-3 παρά και πήγα σχολείο και γύρισα, τώρα και τη μέρα τι ώρα να είχα γυρίσει, 7 και κάτι, 8 και κάτι, ανάλογα. Είδα ότι είχε κάτσει εκεί. Μέχρι που πήγα και ξεβάφτηκα, είχε κάτσει εκεί αναλύωτο. Respect. Γιατί τόσο πολύ να μου κρατήσει η μολύβι δεν έχει τύχει. Ένα άλλο που σας έχω δείξει που είναι το eyeliner του, κρατάει το μολύβι, αλλά δεν κρατάει τόσο πολύ. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και το τελευταίο που θα σας έχω εδώ πέρα μια εικόνα, είναι το σαμπουάν αυτό εδώ πέρα, αυτό το αγαπημένο μου σαμπουάν. Εγώ έχω λιπαρά μαλλιά. Τα μαλλιά μου μια γίνονται λιπαρά, μια ξηρά, μια ανάμεικτα, μια δεν ξέρω και εγώ τι. Που δεν μπορούσα να βρω σαμπουάν για λιπαρά μαλλιά. Η μάμα μου όποτε πήγαινε στο σούπερ μάρκετ εύτρωγε τον κόσμο να ψάξει να βρει για λιπαρά μαλλιά, αλλά δεν έβρισκε. Μας λέγανε πάρτε το Ultrax, νομίζω είναι για την πιτηρίδα. Λέει θα σας βοηθήσει και αυτό, αλλά αυτό. Λέει η μάνα μου εντάξει, το παίρναμε και η μένα μου το είχαν πει. Και κάποιες φορές μου μετέφερε τα λόγια από τους υπαλλήλους των σούπερ μάρκετ. Στην αρχή έκαναν δουλειά. Αυτά που πήγε για την πιτηρίδα. Αλλά τη δεύτερη μέρα, που ο συνήθως στη δεύτερη μέρα εντάξει, μπορεί και την επαύριο, τα μαλλιά μου τα βλέπα, το να μην είχαν όγκο, με την έννοια ότι άρχισαν και λαδώνανε. Και δεν γινόταν κάθε μέρα να χρειάζεται τα μαλλιά μου να τα κάνω μπάνιο, λες και είχα να κάνω 4 μέρες και 3 ακόμα. Οπότε, πήραμε αυτό το σαμπουάν, που είναι όντως για λιπαρά μαλλιά. Σήμερα είναι
Εχθές έκανα πάνω, σήμερα είναι ας πούμε η δεύτερη μέρα. Τα μαλλιά μου είναι υπέροχα. Είναι σαν να τα έκανα τώρα μπάνιο. Αύριο θα είναι το ίδιο καλά. Δηλαδή, τουλάχιστον με αυτό το σαμπουάν με βοηθάει τα μαλλιά μου να μείνουν maximum 3 μέρες. Στη δεύτερη προς τρίτη ημέρα θα αρχίσουν λίγο να φαίνονται ότι λαδώνουν. Ειδικά στη τρίτη μέρα, εκεί φαίνονται ότι είναι λιπαρά, ενώ στην τέταρτη και χρειάζομαι να κάνω μπάνιο. Αλλά με τα άλλα σαμπουάν που χρησιμοποιούσα ήταν. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε αυτό που θέλω να σας πω. Ότι με τα άλλα σαμπουάν που υποτίθεται θα με βοηθούσαν για τη λιπαρότητα, την τρίτη μέρα ήταν σαν ήταν η πέμπτη μέρα που χρειαζόμουν να κάνω μπάνιο. Και λες, εντάξει ρε φίλε, δεν έχω να κάνω από πέρσι. 2 και 3 φορές την εβδομάδα θα κάνω μπάνια, θα λουστώ, θα. Εννοείται, αυτά είναι υγιεινή, αλλά δεν γίνεται τα μαλλιά σου να τα κάνεις τώρα μπάνιο, να λούζεσαι και την επαύριο τα μαλλιά σου να είναι σχεδόν 2 με 3 μέρες άλουστα να φαίνονται ενώ εχθές έκανες μπάνιο. Τα ξέρω που ήσασταν στο βίντεο μου μέχρι εδώ. Γενικά σας ευχαριστώ που με ακολουθείτε και μου αφήνετε την αγάπη σας κάθε φορά, είτε είναι με like, είτε είναι με την προβολή, ακόμα και με ένα σχόλιο. Thank you. Και επίσης να σας πω ότι αυτό το μακιγιάζ θα το κάνω στο κανάλι μου. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Ναι, αν είχατε κι εσείς κάποια από αυτά τα 4 προϊόντα που σας έδειξα αγαπημένα, πείτε μου αν είχαμε τα ίδια. Αν δεν είχαμε, να μου πείτε κι εσείς ποια ήταν τα αγαπημένα σας. Θα χαρώ εννοείται να μου τα πείτε. Και αν έχετε ακουστά κανένα καλό σαμπουάν που μπορεί να το βρω στο σούπερ μάρκετ και όχι στο φαρμακείο για λιπαρά μαλλιά, πείτε μου, να μου το πείτε κάτω στα σχόλια γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχνάτε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι μου αν δεν έχετε κάνει ήδη και πατήστε και το κουδουνάκι, αφήστε με ένα σχόλιο από κάτω, ακολουθήστε με στα social media όπως Instagram και Twitter, πιο πολύ Instagram ή Twitter, αφήστε το. Και αυτά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο, μέχρι τότε.